ένθετο στην εκπομπή «Πες τα στον Αντρέα». Και παίρνει η τηλεθεάτρια η Δέσποινα, η οποία δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις σχέσεις της, γιατί έχει μια φοβία. Μια φοβία που... θα καταλάβετε, δείτε το. Είναι λοιπόν η Δέσποινα στη γραμμή μας, μια νέα κοπέλα που δεν μπορεί ουσιαστικά να ολοκληρώσει τις σχέσεις της. Σε ακούμε λοιπόν, τι σε απασχολεί. Όταν φτάνω στην ολοκλήρωση της πράξης, δεν μπορώ να προχωρήσω. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει? Όταν βλέπω αυτόν που έχω απέναντί μου. Όταν το βλέπεις γυμνό. Δίνεται, ναι. Και ένας φόβος. Το μόριο του φοβάται το κορίτσι. Παιδιά, να το πω εγώ που είμαι γυναίκα, ναι, και που καταλαβαίνουμε εμείς οι γυναίκες τι συμβαίνει. Φοβάσαι αυτό το μόριο. Είναι που φοβάσαι. Ναι. Είχες πάντα φόβο του αντρικού μορίου ή σου δημιουργήθηκε ο φόβος μετά από ένα συγκεκριμένο μόριο που είδες και φοβήθηκες? Παλιά δεν τα φοβόμουν τα μόρια. Στην τρίτη λυκείου είχα πιάσει 15.000 μόρια. Δεν τα λες και λίγα. Μετά τα έφτιαξα με τον πελοπίδα τον Φώα. Στην αρχή δεν κατάλαβα γιατί τον φώναζαν Φώα, μέχρι που ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τη σχέση μας και τον είδα για πρώτη φορά γυμνό. Σάστησα. Πα, τι ήταν τούτο? Θυμάστε το σπαθί κατάνα που έδωσε ο Κατσουμότο στον Τόμ Κρούζ στην ταινία «Ο τελευταίος σαμουράι»? Ναι. Κάντε το επί τρία. Ήταν σαν να έβλεπα τη Χαλκιδική μπροστά μου. Ο Πελοπίδας είναι από τη Χαλκιδική? Όχι, είναι σαν τη Χαλκιδική. Έχει τρία πόδια. Μπράβο του. Ήταν χοντρό ή λεπτό? Καλέ, τι λεπτό? Χοντρό σαν αρδευτική σουλίνα πενιντάρα που ποτίζουμε τα χωράφια. Τι σουλίνα, σαν αρδευτικό κανάλι ήταν. Μπράβο του. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το φόβο σου. Θα αφήσεις όμως το τηλέφωνο του Πελοπίδα πριν κλείσεις, γιατί έχει πέσει το τηλεφωνικό.